Είμαι κι εγώ εδώ σήμερα. Είμαι. Από την πιο ευχάριστη στιγμή στην τηλεοπτική μου ζωή, για αυτά που θα μεταφέρω, χαίρομαι πολύ. Παιδιά, πάμε πάρα πολύ καλά. Αρχικά δεν χρειάζεται να το πω τώρα, το υπογράμμισο το βλέπουμε. Έχει επιστρέψει πια η κανονικότητα. Τα καφέ ανοίξανε. Η εστίαση δουλεύει. Τα παιδιά τριγυρίζουν χαρούμενα στις αυλές των σχολείων. Ο κόσμος έξω, στις πλατείες, στις παραλίες. Στο Ισραήλ είναι όλα αυτά που λέω τόσο. Ναι, στο Ισραήλ που έχουν εμβολιαστεί. Μπορεί και εμείς κάποια στιγμή να φτάσουμε. Δες. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το Ισραήλ. Αλήθεια. Το μοναστηράκι νόμιζα ότι είναι. Είναι όμως οι άνθρωποι έξω. Δείτε και εμείς παλιά ήμασταν. Καλά, δεν είναι και λύπη. Δες τι ωραία. Και αυτό και άλλοι κάνουν τα μαλλιά της. Εδώ η ξαδέρφη με τη θεία μου τα λένε. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Εδώ τίποτα. Στέλνω τα γνώστα. Δεν θέλω άγχος. Μην χαλάσει και η σειρά. Lockdown έχω. Στο lockdown αυτό έγινε. Με μία μικρή δόση lockdown. Καθολικό σκληρό, δεν με ενδιαφέρει, γίνεται χαμός. Δεν πάει να φωνάζει, μωρί, το κολλητός μου. Ο Δερμιτζάκης. Ανοίχτε τα όλα, φωνάζει ο άνθρωπος. Ο Δερμιτζάκης είναι ο καθηγητής γενετικής που λέγαμε, που δεν έχει καμία σχέση, δηλαδή έχει μόνο 800 πτυχία. Λέει ότι η μόνη λύση είναι η μεταφορά όλων των πολιτών και των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους. Όχι, όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν πρόκειται να καθίσω να ακούσω κανένα καθηγητή Στέλιο. Εντάξει, και όλη αυτή πια η γνώση δεν μου λέει και κάτι, Στέλιο. Άλλωστε, βρέθηκε η λύση, δεν τη βρήκαμε εμείς, δεν πειράζει, δεν δανειστούμε. Ο κολλητός μου, έχω πάρα πολλούς φίλους. Ο Βραζιλιάνος, πολιτικός αυτός βγήκε, πολύ επιτυχία βέβαια, το είπε ξεκάθαρα, λέει να αρχίσουν, λέει, οι αεροψεκασμοί με αντισηπτικό. Να τι ωραίο. Πανέξυπνη ιδέα, οριακά για Νόμπελ. Θα βρέχει από πάνω τι ωραίο το αντισηπτικό. Θα λούζεσαι εσύ, δεν θα έχεις φόβο. Θα ζεις σαν άνθρωπος και χαρούμενος και υγρός. Μπράβο σε... δεν γίνεται, αφού είναι πέφτει το... Εντάξει, σε όλα. Ανοίξαν λοιπόν στο Ισραήλ μια χαρά. Εδώ πέρα τίποτα. Στέλνω κάτι COVID free νησιά έχω που τα διαφημίζω πολύ ωραία κιόλας έξω, γιατί την έχουμε ανάγκη. Την έχουμε. Ναι, να πλακώσουν οι τουρίστες, να μην μείνει και τίποτα, κλάφτα και αυτά. Ωραία. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη χώρα, όπως τα ξέρουμε, SMS έχω, μασκούλα έχω, takeaway έχω και γρήγορα στο σπίτι. Όχι, όταν λέω γρήγορα στο σπίτι, το εννοώ γρήγορα. Έγινε μία έρευνα στο Λέστερ από ένα κολλητό μου. Έχω πολύ, οι φίλοι μου δηλαδή, σε πολύ κέρυες θέσεις. Μπράβο μου, μπράβο. Ο Τόμ Γιέιτς. Εγώ τον λέω Τόμ, που λέει, δώσε λίγο τώρα σε αυτό το βάση. Αν περπατάμε, λέει, αργά έξω, έχουμε διπλάσιο κίνδυνο να κολλήσουμε COVID. Δηλαδή, όσο πιο αργά πας, τόσο πιο πολύ κολλάς. Όχι, είναι, εντάξει, είναι λογικό, παιδιά. Όχι, γιατί αν κάτσεις και το σκεφτείς, έχει, ρε παιδί μου, είναι που σου λέει όλες και... Όλα είναι θέατρο, Στέλιο. Δεν μπορώ να καταλάβω η ταχύτητα τη φταίει και με πόσα θα πηγαίνω και αυτό λοιπόν του καίει. Δεν μπορώ να εξηγήσω όλα αυτά που λένε Θεέ μου κι αν αργά θα περπατήσω τι τους νοιάζει τώρα πες μου. Μ' έχουν κάνει τρελό, μία βόλτα να βγω. Λένε δεν γίνεται, πρέπει να τρέξω. Μ' έχουν κάνει τρελό, άλλο πια δεν μπορώ. Πόσα μη, πόσα όχι να αντέξω. Μ' έχουν κάνει τρελό, μία βόλτα να βγω. Τώρα λένε αργά μη πηγαίνω. Μ' έχουν κάνει τρελό, τι άλλο πια να σκεφτώ. Αν είναι έτσι στο λέω δεν βγαίνω. Άλλο πια δεν μπορώ με αυτό τον ιό. Μ' έχουν κάνει τρελό. Πολύ ωραίο. Έλα, είναι... Και γιατί πάντα με τα ρε Στέλιο. Ποιος κάνει τη ροή αυτής της εκπομπής. Έλα, σταμάτα. Μα γι' αυτό με κνευρίζει. Για πες. Ήρθα να σε κάνω πιο τρελό. λοιπόν, Νικόλα. Πιστεύεις έχει, ευχαριστώ. Έχει. Yeah. Λοιπόν, breaking φωτιά, παιδιά. Σπαρταριστό και τραπαριστό. Όπα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Καθόλου. Βασικά, περίμενε λίγο. Όπα. Τι? Θα πιω λίγο καφεδάκι. Εδώ. Εγώ φεύγω από τη χώρα. Από τη χώρα, Στέλιο. Πήγαινε με Ελβέλ. Τι, δεν το ξέρεις αυτό.
Είναι μπιμπερόν. Είναι μπιμπερόν, Νικόλα. Είναι η νέα μόδα στο Ντουμπάι. Νίκο, πού ζεις? Στην Ελλάδα. Να δες εκεί. Α, τους τα πάνε με μπιμπερόν. Ναι, τα προσφέρουν έτσι με μπιμπερόν, Νικόλα. Πολύ μπράβο, Στέλιο, ναι, πολύ ναι. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Από εδώ και πέρα, παιδιά, έτσι θα πίνουμε καφέ. Να θυμόμαστε τα παιδικά μας τα χρόνια, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Να ρουφάμε, τι ωραία. Ε, σταμάτα, μωρέ. Α, τι παρεξηγήθηκα αυτή, ναι. Anyway, εγώ για άλλο ήρθα. Α, δεν ήταν αυτό. Α, όχι, όχι. Α, θέλει να φτιάξει και την τσέπη, ναι. Είναι πολλά. Λίγο, ναι. Τσέκαρε λίγο. Τι τσεκάρω. Τσέκαρε ο Σνίκ. Σταμάτα. Ο Σνίκ. Έχει έτοιμη την ταινία. Sneak the movie. Άσε. Τρελάθηκα. Άσε, Νικόλα. Sneak the movie. Yeah, yeah, yeah. Θέλω γεια να σου και σένα. Κύριε Sneak the Hustler. Κύριε Sneak the Hustler. Ναι, ναι, θέλω να του πω κάτι. Αν υπάρχει κάποιο ρολάκι, έτσι ένα πέρασμα. Δεν εγώ είμαι λίγο, όχι, 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 όχι. Μπορεί να κάνω την τραπερατζού εγώ. Ναι, που είχε ένα στούντιο δίπλα. Τραπερατζού μπορείς να κάνεις. Κομπαρσικό, δεν με πειράζει. Κομπαρσικό, δεν σε νοιάζει. Δεν με πειράζει, δεν έχω θέμα. Ό,τι είναι πάντως, εδώ ναι. Είμαι. Τι να κάνω. Τι να κάνω, Νικόλα, προσπαθώ κάπως να βγω στη μεγάλη την οθόνη. Θα μπει στη μεγάλη την οθόνη, γιατί τώρα είσαι η μικρή μας η οθόνη. Μπράβο, δες την χαρούμενη σήμερα. Θα μας πει κάτι, δεν ξέρω. Ε, όχι, τα μίλα, μίλα. Α, μ' αφήνει, εντάξει, μια χαρά. Ωραία, εφιαλτική πια και αυτή η αναζήτηση εργασία. Ζητάει πόνους, δεν μπορώ για τον πιπερό. Μπράβο, δουλειά δεν έχουμε και. Μπράβο τους και στο Ντουμπάι. Γιατί θες, άμα είναι αυτή η νέα μόδα, εντάξει, ας τον πίνουμε με μπιμπερό. Το καφέ, φτάνει, φτάνει, φτάνει πια, φτάνει. Θα μιλήσω με την αστυνομία. Κατά τα άλλα, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για το χάσλα, παιδί. Μπράβο, δεν ξέρω. Συγκίνηση μόνο, ένα συνέστημα. Ε, τι, μπράβο, η ζωή του χάσλα ταινία, Στέλιο. Αρχικά θα έχει τρομερή πλοκή, έχει πολύ δίκιο. Πολύ καλό. Εγώ δεν συνεχίζω μετά από αυτό το νέο, γιατί τι έχω τσίπα. Έχω λίγο. Κλείνω εκπομπή, καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Να είστε καλά, τα λέμε ραντεβού Σεπτέμβρη. Γιατί χαίρομαι, γιατί είναι και ένα πολύ καλό νέο για τον ελληνικό κινηματογράφο. Για την αγορά εν γέννη. Για το έθνος γενικότερα. Τι κρυβόμαστε. Θα ήθελα όμως να καταλάβω, τι ταινία είναι αυτή ακριβώς. Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν θα είναι ντοκιμένταρι. Θα είναι ταινία. Α, ταινία. Σαν να λέμε ταινία, ταινία. Αρχή, μέση, τέλος, τέτοια ταινία. Μπράβο, αλλά θα έχει σενάριο. Θα τα ακούμε αυτά ή θα είναι, ας πούμε, σαν να τραπάρουν που κάνουμε τις που δεν καταλαβαίνω. Πρέπει και να βρεθεί και ηθοποιός σίγουρα που θα κάνει το χάσλα. Ο ίδιος υποδίδει τον εαυτό του στα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Εντάξει. Εντάξει. Άκου τώρα, Ινσέψιο. Ο χάσλα θα παίξει το χάσλα τα τελευταία 10 χρόνια δηλαδή. Άρα τα πριν θα τα παίζουν άλλοι ηθοποιοί. Άρα θα γίνουν δοκιμαστικά, φαντάζομαι, για να βρούνε και τον αντίστοιχο Sneak έφηβο ενός χρονών, έμβριο. Συγγνώμη, τι λέει. Έμβριο. Θα δούμε το Sneak έμβριο. Θα δω υπέρηχο μαμά Χάσλα. Μπράβο, πολύ μπροστά. Είναι, κοίτα, τώρα αυτό Στέλιο. Είναι στα χνάρια προφανών άλλων ραπροτράπερ του εξωτερικού. Όπως είχε κάνει, ας πούμε, και ο Eminem με το 8 Mile. Έμεινε στον τόπο. Πολύ ωραίο, μπράβο, συγχαρητήρια, πολύ ωραία. Θέλω μια άλλη ερώτηση που την έχω γωνία, γιατί έχω αγοράσει ήδη το εισιτήριο. Την Ηλιάνα πια θα την κάνει, αυτό με νοιάζει. Και εκείνη θα πάρει μέρος στην ταινία ως το κορίτσι του Sneak. Του Sneak, άρα τον εαυτό της δηλαδή. Άρα μιλάμε reality. Μπράβο, στο σινεμά reality. Μας έλειπε, Στέλιο, ένα κινηματογραφικό reality. Μπράβο. Έχω χαρεί πάρα πολύ, Στέλιο. Ένα κομμάτι μου. Ένα άλλο είναι σμπαράλια. Πολύ δεν φαίνεται, Στέλιο μου, γιατί είμαι ένα μπερός πάρα πολύ. Αλλά μέσα είμαι βαθιά εξοργισμένος. Δεν το περίμενα να συμβεί αυτό και προς το τέλος της εβδομάδας. Δεν το περιμένεις. Τι ωραία φύγει αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή, αλλάζει η μέρα. Το Battle of the Couples. Άβολο, όλο άβολο. Αυτή τη στεναχώρια που αισθάνεσαι, τι κάνεις? Στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκε, είναι χάι, έλα Στέλιο, είναι το δικό του το συνέστημα. Σου έχω χειρότερα από Παρασκευή, γιατί Παρασκευή δεν ξέρω τι έξω, Παρασκευή έπαιζε. Αυτό τώρα πάει Σάββατο. Δηλαδή, αλλά κάπου και μπερδευόμαστε και οι φαν κάποιοι. Όποιος θέλει, οι ίδιοι δεν τα βλέπουν σπίτι. Δεν ξέρω, δηλαδή, να συντονιστούμε. Έλα, θέλουμε να απολαύσουμε κανένας. Την αρένα με την ησυχία μας. Δεν γίνεται ρε παιδιά στον Α, αποφασίστε. Ευτυχώς, γιατί θα περίμενες χωρίς λόγο Παρασκευή. Είναι δυνατόν που την Παρασκευή φέρει την βεντάλια, γρήγορα τη βεντάλια. Δηλαδή την Παρασκευή βλέπει κανείς τίποτα, αφού βλέπουν όλοι το Has of Fame, La Academia. Ε, όχι τώρα, εντάξει, τέλειο, έλα, θύμωσα. Καλά, εντάξει. Και εκτός από θυμωμένος είμαι και στεναχωρημένος κούκλος, αλλά στεναχωρημένος. Δοκοψηδά είμαι. Γιατί ρε, Γιώργο.
σπίτι με το Sky. Έφυγες νωρίς, πάνω που είπα να ψηφίσω. Έφυγες νωρίς, μα ήθελα κι άλλο να σε δω. Ήμουνα σε σοκ, ούτε μπορούσα να μιλήσω. Έφτασα κι εγώ να μην πιστεύω το λιανό. Ποιος να φύγει, λυπηθείτε μας και μας, πριν μας έρθει του Βρούτσας. Ποιος να φύγει, πες μου αλήθεια που το πας, τι σας φταίει ο κοψίδα. Emotional, ένιωσα πάρα πολύ emotional, δεν ξέρω. Τι επεισόδια ήταν αυτή, τι ζήσαμε χθες ρε παιδιά στο Survivor. Τι μπράβο, τι ανατροπή ήταν αυτή, ε. Εγώ έμεινα με τον κουτάλι στο στόμα. Ένα γλυκό. Το έφαγα, ρε Στέλιο. Έφαγα ένα γλυκό. Ευτυχώς. Ευτυχώς που έτρωγα ένα γλυκό εκεί πέρα, γιατί τόση πίκρα που πήρα χθες το βράδυ. Όλα να ντρέπονται πια στο Survivor. Το βλέπετε. Όλα αλλάζουν. Δεν έχει μείνει τίποτα στη θέση του, Στέλιο. Οι παίκτες, ποιος κάνει παρέα με ποιον, ποιος συμπαθεί ποιον, ποιος αντιπαθεί ποιον, ποιοι είναι κλίκα, ποιοι είναι εκτός κλίκας. Και αυτοί που είναι εκτός μπαίνουν εντός και έτσι αλλάζει και η κλίκα. Καείτε μαζί μας. Όλα αλλάζουν. Μόνο ένα. Το καβούρι. Μένει στη θέση του. Ντεστ. Εκεί. Εκτός κι αν είναι πλάνο λούπα. Το ίδιο, δεν ξέρω, είναι άλλη μέρα. Θα μπορούσαν να το βάφουν, να του κάνουν κάτι να καταλαβαίνουν. Ευτυχώς, τίποτα. Κάθε φορά αυτά τα πλάνα μας τα δίνει, να είναι καλά το καβουράκι. Επειδή είμαι ακόμα σε σοκ και μου ήρθε και κάπως απότομο το χθεσινό, θα το πάρουμε από την αρχή. Ωραία, αρχικά, το γλύψιμο του καφετζή. Έγλυψε! Ε, παιδί μου, όλα μήνυση. Στον κοψιδά με το που ξεκίνησε το επεισόδιο, μα είναι εκεί που δεν το περίμενε. Ε, από εκεί κατά τη γνώμη μου ξεκίνησε το κακό. Δεν το έχει δει εδώ και τρεις μήνες. Το κακό δωμάτι. Ό,τι και να μου έλεγες, ότι θα έφτανε στο σημείο να αποθεώνει τον κοψιδά ο καφετζής, τον αποθέωσε. Εσύ. Τον αποθέωσε. Αποθέωσε. Εδώ είμαστε μικρή εκκλησία, δεν είμαστε. Σιγά-σιγά. Είπαμε στρατηγική, ρε παιδάκι, αλλά έχουμε πάει πια σε άλλα επίπεδα. Μπράβο στον Τζέιμς. Πραγματικά έχει πάρει μάστερ διδακτορικό ειδικότητα. Σε πουλάει, σε αγοράζει. Εκτός αυτού, χθες ο καφετζής και η Άννα. Δεν είναι σαν να είμαι. Είναι μια πολύ ηλικιωμένη κυρία από ένα χωριό βουνό που με καταργέται γιατί την ενόχλησα. Απαντάζεσαι που φεύγει τον δρόμο. Εντάξει, ζητήσανε ο καφετζής και η Άννα Μαρίνα να μαγειρέψουν. Ναι. Τρελαθούμε εντελώς από το πουθενά τώρα. Εγώ, αν ήμουν στη θέση της μπλε ομάδας, δεν θα τους άφηνα ούτε τόστ να ψήσουν. Θα μου πεις αν είχαν τόστ, εν πάση περιπτώσει, έρχεται με τα πολλά το αγώνα. Νίκο! Διάλεξε. Ή στάρ της τηλεόρασης ή φίλη μου. Τι λες καλέ. Όχι, διαλέγει, δεν γίνεται σε να μιλήσει. Σε συμφέρει να είμαι φίλη σου και στάρ. ναι, θα βοηθηθείς αυτό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ διέκοψα. Δεν είχα κανένα σκοπό να σε διακόψω. Κανένα λόγο. Έχω follow up, Νικόλα, γι' αυτό σε έκοψα από το Survivor. Τι. Μάθαμε τελικά, το μάθαμε, Νικόλα, ποιο θα πάει στην Ένωση των Παιχτών. Α, το λέμε. Ναι, να το πω. Ναι, πες το. Ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι ακούγεται, Νικόλα, στα πηγαδάκια. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Τέλος, είχα ακούσει, Στέλιο μου, και κάτι αλλά που λέγανε για τον Νίκο, αλλά δεν το βλέπω. 3:29 και έχω άλλη μια μισή ώρα. Γιατί να μην πας, ρε Νικόλα, εσύ τελικά. Μα γιατί να μην πάω, ρε Νικόλα, εγώ τελικά, το ίδιο λέμε. Και στο φινάλε γιατί να μην πάω και εγώ, δηλαδή, ρε Νικόλα. Εσύ γιατί να πάει, γιατί, εγώ, γιατί μην χτυπάς, είναι αυτά εισιτήρια, λίγοι. Ταιριάζω με τη ζούγκλα εγώ, παιδί μου. Είσαι η ζούγκλα. Άσε με, σε παρακαλώ, ο Σάκης. No more, Σάκης. Τελείωσε, μπράβο, ε! Μπράβο. Εγώ θα κατέβω. Θυμήσου το μου, παιδιά, και εσείς. Ακούτε. Να πας, όλοι. Θα κατέβω στο Φάλερο να κάνω μεγάλη φασαρία. Έρχεται. Περιμένετε, έτσι. Ο Σάκης. Δεν την είναι. Είναι πάρα πολλά τα όργανα πια. Δεν μπορώ να κουμαντάρω κανένα όργανο. Τον μπαμπά μου σκέφτηκα τώρα που τον χαιρετάνε στον δρόμο. Να τον χαίρεστε, κύριε Σάκη. Κουράγιο, μπαμπά, τα φιλιά στον πατέρα, τα φιλιά. Κάντε και ένα χαμό για τον πατέρα που δεν λέει τίποτα.
Εντάξει, δεν είναι αδικό. Θέλω να πάτε. Και ο Σάκης, ρε παιδιά, πήγε και την προηγούμενη φορά. Εντάξει, εγώ και πιο μεγάλο από μένα. Εγώ έχω βάλει άμμο μέσα στο σαλόνι και κάνω τα γονίσματα. Είσαι τρελός. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι. Εγώ δεν λέω για μένα να πάω προς Θεού τώρα. Εγώ έχω και την εκπομπή, ας πούμε, εδώ. Δεν μπορώ να τρέχω τώρα από το πουθενά στον Άγιο Δομηνικό. Βέβαια, δύο μέρες από εδώ, στέλνω. Δύο από εκεί. Έρχεται σιγά-σιγά. Το λέω. Από μένα είναι ναι, αν θέλει το κανάλι με το ζόρι να με στείλει. Να πάω. Αλλά και ο Σάκης, εντάξει, είναι και τραγουδιστής. Βέβαια. Και εγώ έχω βελτιωθεί. Το είπε χθες η Τζότζεφ, είναι χθες το είπε. Μπράβο, χαρήκατε. Εντάξει, με το καλό ρε παιδί μου και ο δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Με το καλό το παιδί, δεν ξέρω, μπορεί και εγώ ας πούμε, να πάω επίσκεψη κάποια στιγμή σε κάποιο άλλο παιχνίδι. Δεν προλαβαίνω, βέβαια, πάει η Άντζελα σήμερα. Βέβαια. Στριμωχνόμαστε, ποιος θα πάει, guest. Θα πάει τώρα η Άντζελα κάποια στιγμή. Το παιχνίδι θα το μέχρι πότε θα είναι, μέχρι το 2024. Θα πάω κάποια στιγμή, Στέλιο, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, για το αγώνισμα θα πω το. Σε χτύπησα. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι είχα στόχο. Το αγώνισμα λοιπόν επικοινωνίας πάρα πολύ δύσκολο, Στέλιο. Ειλικρινά δύσκολο το παιχνίδι. Μέσα στις λάσπες κυλιστήκαν. Μιλάμε για λάσπη αδιανόητη. Κάνανε και κάτι απλωτές. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Μόνο μακροβούτι δεν κάνανε. Η Μαριάνθη δε κάποια στιγμή. Σου έλεγα ότι μου θυμίζει η ελληνική ταινία. Κάποια στιγμή η κοπέλα κόλλησε στη γούρνα. Φράκαρε αυτό. Πώς λέμε, ρε, που σταματάει η μηχανή που ανεβαίνει, ναι, κτλ. Και φράκαρε στις λάσπες δε. Δεν βγαίνω η κοπέλα, αυτό. Όλος ο πλανήτης ένα χρόνο σε ένα πλάνο. Ούτε εμείς βγαίνουμε, Μαριάνθη μου, έλα να στα πούμε. Έχουμε κολλήσει μέρα, εντάξει, περνάνε και οι μέρες. Εν πάση περιπτώσει, κάπως διασκέδασα μετά από λίγη ώρα, γιατί ήταν όλοι μες στις λάσπες, σαν παιδικό πάρτι που γίναν χάλια. Εγώ τώρα, επειδή η φαντασία μου οριάζει, το γνωρίζουμε. Όπως το βλέπα, για κάποιο λόγο έκανα εικόνα ότι είχα τη Βασιλείου στη λάσπη. Έκανα και τον Ευαγγελάτο για κάποιο λόγο, τον προχώρησα. Ωραίος. Και τη Σεντεκοσιόνη έκανα. Και τη Λένα την Αρώνη έκανα, γιατί όχι. Και στα νταράκια έστελνα και τα Τατιάνα να γίνει χαμός. Τα σκεφτόμουν αυτά και γέλαγα. Και λέω, ρε φίλε, σε καλό να μας βγει. Αφιερωμένο στη Ξανθούλα. Πισίνες, γεφυρούλες και νερά. Δεν λένε μία. Η πίστα η πιο δύσκολη ήταν χθες κι άλλη καμία. Κι ας πέρασαν εμπόδια πολλά, δεν είναι η μόνη. Στη γούρνα περιμένει λασπουριά που τους κυκλώνει. Λάσπη να πλέει, λάσπη να πλέει. Αυτός που είναι μάγκας μπορεί και επιπλέει. Λάσπη να πλέει, λάσπη να πλέει. Θα βγει όποιος αντέχει και μέσα επιπλέει. Λάσπη να πλέει. Έλα, εντάξει. Δεν, θα στέλνω πια στα σπίτια ειδήποτα να πίνουν την ίδια στιγμή. Πολύ ωραία. Ο Κοψιδάς πήρε και δύο νίκες και τον τελευταίο τον πόντο. Ήταν συγκινητικό πολύ και τα έδωσε όλα. Μπράβο, να είναι καλά. Τι συμπαθητικό παιδί που είναι και αυτός ο Παύλος ο Γαλακτερός, ε. Δεν είναι. Δεν είναι, σαν να μην έχει πάει ακόμα παιχνίδι. Δεν είναι. Είναι ούτε μιλάει ο καμία, ούτε ραλάει. Τι καλό, κάθε στη γωνίτσα του. Δεν ενόχλησε. Είναι σαν να ζήτησε από τους γονείς του να το στείλουν κατασκήνωση. Τι είπαν, δεν προλάβαμε, θα σε γράψουμε survivor. Θα πας, Παύλο. Και θα είσαι κύριος, ε. Δεν θα ενοχλείς τα άλλα παιδάκια. Δεν θα τα κοροϊδεύεις, δεν θα πειράξεις κανέναν και τα κάνει ο Γλυκούλης. Να τον χαίρεστε, μπράβο στο παιδί. Να δούμε πόσο θα αντέξει, γιατί εκεί πέρα δεν είναι για κολέγιο υπόλοιποι. Τελικά κέρδισαν οι κόκκινοι. Α, λένε μυστικά. Κέρδισαν οι κόκκινοι. Τι λέγατε για δικιά Ρογλού? Θα σου πω. Λέγαμε το καλό μεσημεράκι ένα πανεπιστήμιο. Και δεν πληρώνεις και δίδακτρα. Μα πώς γίνεται να είναι τόσο κωμικός ο frontman από τους Αλκατράς. Μπράβο ρε παιδιά. Πάτα κάτι δεν ακούγεται σαν να μην χαίρεται κανείς. Ντάντάνες είσαι. Α, είναι η ίδια μέρα με χθες, αλλά πιο μετά μας έπιασε. Όχι, όχι, μια χαρά, όλα πάρα πολύ ωραία. Φάγανε παστίτσιο, αν έχεις αγωνία. Και καφέ.
Τους κλαίω, καημένε λεφτά. Τους κλαίω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, μιλήσαμε με τους δικούς τους. Βέβαια, τώρα αν είχε χιούμορ η παραγωγή, έτσι χωρίς λόγο, θα έκανε και μια επικοινωνία με το αγόρι της Αμιγιάννη. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε ξαφνικά. Εν τω μεταξύ, ξαφνικά είδατε τι ωραία που πήγαινε. Πήγαινε αγωνία, αγωνία, καυγάδες. Ξαφνικά παίζει μια ωραία έτσι γαλλική μουσική και τους δίνει όλους να κάνουν μπάνιο. Αφιερωμένο τέλειο. Ο Κωνσταντίνος αφιερωμένο. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο τους. Γιατί βλέπεις... Ηρέμησε. Γιατί βλέπεις... Το Survivor είναι 10 εκπομπές μαζί. Δεν είμαι και τελείωνε. Περνάμε στο Συμβούλιο. Ηρέμησε, Στέλιο. Δεν μπορώ να σε ηρεμήσω. Και εσείς μην παίζετε άλλο αυτές τις... Τα... Ναι, δεν μπορώ, γιατί άκουσα τον τουρ πριν το παίξει πια. Δεν αντέχω. Σταμάτα, παιδί μου, σταμάτα. Λοιπόν, περνάμε στο Συμβούλιο που έχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Ασημακόπουλος και Ντάφη, η πιο ωραία ελληνική ταινία. Δώσανε τα ρέστα. Μιλάμε για το απόλυτο κωμικό δίδυμο. Φίνος φιλμ, κανονικότατα, απολαυστική. Έτσι, γελάσαμε και λίγο πριν έρθει το αποτέλεσμα. Που δεν ήταν και το αναμένο. Εμένα μου έκανε εντύπωση, παιδιά, που έφυγε ο Γιώργος. Κάπως, δεν ξέρω, όχι. Ποιον περίμενα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Κοίταξε. Τώρα σε σχέση με τους τρεις, ας πούμε, δεν θα μου έκανε εντύπωση να έφευγε η Μαριάνθη. Που είναι καλή παίκτρια, πολύ Μαριάνθη όμως. Η αλήθεια είναι πολύ καλή παίκτρια. Ναύλακα. Είναι πολύ καλή παίκτρια. Εν πάση περιπτώσει, εμένα δεν μου άρεσε και πάρα πολύ στο τέλος. Τώρα θα τα πω και στον Γιώργο όταν κάποια στιγμή έρθει εδώ πέρα. Ο λόγος στο τέλος που έβγαλε, δεν πέθανα να πει από τη χαρά μου κάπως. Δηλαδή λίγο να καταλαβαίνουμε και πού πηγαίνουμε. Ήξερε, πηγαίνω σε ένα reality. Τώρα αυτό όλο. Το reality φως που έχει ακουστεί. Είναι, έχει διάφορα φωτεινά σήμερα, γενικότερα είναι λίγο πιο dark. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε ο άνθρωπος να γυρίσει σπίτι του. Μπράβο, ρε Γιώργο. Φάει και κάτι, να καρδαμώσεις και σε περιμένουμε εδώ αφιερωμένο με έναν refrain. Φεύγει ο κόψιδας, φεύγει ο κόψιδας, φεύγει ο κόψιδας. Μα δεν πειράζει όταν έρθει εδώ. Θα έρθει και σε μας, όλα θα τα πει. Να μη σε νοιάζει, φεύγει ο κόψιδας, φεύγει ο κόψιδας, φεύγει ο κόψιδας. Μα δεν πειράζει, όταν έρθει εδώ. Θα έρθει και σε μας, όλα θα τα πει. Να μη σε νοιάζει. Χωρίς λόγο, έτσι το ήθελα για κλείσιμο. Μπράβο σε όλους, μπράβο.